Ο Τούμπας μας έχει πρόβλημα με τα κοτόπουλα. Τον κατάγγειλε, λέει, σε μαγαζί που δούλευε delivery, ότι όταν... Πριν 10 χρόνια. Και τώρα το διαδίδουν ότι πριν μερικά χρόνια, λέει, το δούλευε delivery, έτρωγε το μισό κοτόπουλο, το πήγαινε στο σπίτι... Το κουτάκι έρεγε το κοτόπουλο. Έλα μέσα, σας παρακαλώ. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί στην καρέκλα να μας πεις. Όχι, κάτσε εκεί, με το μαλλί. Καθαρός ουρανός. Αστραπές δεν φοβάται. Είμαστε ξεκάθαροι άνθρωποι. Αφήστε τα έσμε, ναι. Βάζε κύριε. Πάρ' το αλλιώς. Πάρ' το αλλιώς εσύ κύριε Κολοτούμπα. Καθίσε κάτω κύριε. Κάτω Κολοτούμπα. Είναι πολύ ψηλά η καρέκλα. Καθίσε κάτω. Θέλεις να κάτσω. Σας κατηγόρω. Κοίτα, το καταγγέλω εγώ. Εγώ ήθελα να το κάνω θέμα, διότι στη διανομή είμαι από το 89. Κοτόπουλο. Όχι, διαφόρο. Πίτσα, σουβλάκια, καφέδες και ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να προκαλώ λοιπόν τον κύριο αυτό να τον ασυνείδητο. Γιατί ασυνείδητο ονόματα. Δεν θα πω ονόματα, γιατί όταν δεν είναι μπροστά κανένας, δεν μπορώ να... Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Υπήρχε μια περίοδο το οποίο δούλευα σε ένα μαγαζί. Στάνω καλά μέχρι. Το έχει κλείσει όμως αυτό. Δεν υπάρχει. Έχει γίνει ουζερή. Τα κοτόπουλα πρέπει να δείτε. Κάτσε κάποιον να σπαίνει. Αφήστε το ουζερή τηλέφωνο να σπαίνει. Αυτά τα κόλπα σε μένα είναι να τα αφήσετε. Εντάξει. Τα κοτόπουλα δεν πήγαινε. Αυτά τα κόλπα που ξέρετε. Παρακαλώ. Τα τεκνάσματα αλλού. Ποια κόλπα βρε κολοτούπα, τι σας έχω. Προχωρούμε ξεκάθαρα. Λοιπόν. Δεν θα παίξουμε. Με τη συνέχεια. Με την υπόλοιψη των. Πάμε. Εύκολα. Θέλω να πω το εξής. Θα το πείτε ή θα σας... Να το. Λοιπόν, δούλευα σε ένα μαγαζί. Και πάμε μια μέρα μια παραγγελία. Ναι. Και βγήκε βρώμα. Ναι. Ότι σε μια παραγγελία έφαγα, λέει, το μισό κοτόπουλο. Oh. Όταν μιλάω... Έτσι, μπράβο. Σας ακούμε. Ουσπεκιστά. Αυτός αμαρτυρός σας αγαπούλα. Πεινάς. Σε όλα τον να πω. Όχι, μα... Πά και να πίνακα τα... Δεν κακό να φας το μισό. Μισό λεπτό, έλα από κρανιδελί. Ένα μπουντάκι. Ένα λεπτάκι να πω το εξής. Πρώτον, στα 5 λεπτά τι να προλάβεις να φας. Δεύτερον, πού να σκουπείς τα χέρια σου με τα λάμια. Δεύτερον, μισό λεπτό. Τρίτος πάμε. Μισό λεπτό. Να τα λέμε όλα. Από την αρχή. Και αυτομάτως, όταν θα γινόταν αυτό, θα έπαιρνε τηλέφωνο πελάτης. Προκαλώ λοιπόν τους μαγαζάτορες να με εκπροσωπήσουν και να με υποστηρίξουν, διότι ποτέ δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Καταρχήν εγώ το κάνω θέμα. Προκαλώ τον οποιονδήποτε να βγει μπροστά στην κάμερα ή και σε τηλεφωνική γραμμή. Είμαι έντιμος διανομέας. Είμαι έντιμος διανομέας. Τον οποίο καθαρός ουρανός σας λαμβάνει το κομμάτι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και προκάλεσα εγώ να το κάνω θέμα μετά από 10 χρόνια. Προκάλεσα εγώ να το κάνω θέμα μετά από 10 χρόνια. Αυτό είναι. Θα μπορούσα να μην αναφερθώ τίποτα. Ούτε καν να αναφερθώ στο θέμα αυτό. Έχει διαρρεύσει το πράγμα. Βέβαια, και πώς ένα μαγαζί που λέει ρε καλά, και έμαθα κάτι, λέει το και το. Ρε παιδιά, σου δεν το πιστεύετε. Το έκανε θέμα. Τι είναι στη δουλειά, πες το. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Είναι δυσκολένα σε τώρα. Αυτό δεν δημιουργεί σε πρόβλημα ιδιαίτερο. Δεν δημιουργήθηκε ιδιαίτερο στο πιο πρόβλημα. Μίλα ανοιχτά. Το έκανε αυτό. Ποτέ στη ζωή. Δεν άνοιξε ποτέ κοτόπουλο. Να ορκιστώ που θέλετε. Στη ζωή μου να μην σώσω να παντρευτώ. Τι άλλο να πω. Ένα κοτόπουλο δεν πήγε, τα αγοράσει κατά λεφτά μου και 10 ευρώ. Ναι, Αντρέα μου, πες να φάει το μισό ποσό. Πότε, 5 ευρώ εκεί. Αντρέα, ποτέ στην ψυχή μου σου μιλάω. Για μισό κοτόπουλο. Θα ξεφτυλιστώ για τον κοτόπουλο, μόνο την ξεφτύλα που θα υποστήσει. Για το μισό κοτόπουλο, ούτε καν ολόκληρο. Κάτσα, έγινες. Ήταν αυτό ο Σκάρας. Να ήταν ένα τόσο μόνο. Όχι, σου βλέπει το άλλο. Κανένα delivery δεν διακινδυνεύει τη δουλειά του. Μα καταρχήν, Αντρέα, εάν εγώ έκανα αυτό το πράγμα, αυτομάτως θα έκανα τη δουλειά μου. Είμαι αυτός ο Βλάκας, λοιπόν. Αυτός ο οποίος θέλει να γελάσει μαζί μου, είναι ασυνήθινος, προκαλώ τον ελληνικό λαό να με καταδικάσει το θέμα αυτό. Εγώ το προκάλεσα το θέμα αυτό. Εγώ το προκάλεσα το θέμα αυτό και το έκανα στην επιφάνεια. Κάποιοι λένε ότι συμπολογάς κοτόπουλα. Ποτέ. Εγώ το προκάλεσα να το κάνω. Όλα στο delivery. Μα εγώ το προκάλεσα να το κάνω. Έχω δουλέψει σε μαγαζάκια μαγαζιά. Τι να πούμε τώρα. Έτρωγε κοτόπουλα, πες το, γιατί έτσι λέει τα τηλέφωνα. Όχι. Προκαλώ λοιπόν να βγει στη τηλεφωνική γραμμή. Το κοτόπουλο. Να δούμε κάτι. Χειροκροτούμε όλου του delivery που μέσα το βράδυ με τα μηχανάκια διακινδυνεύουν να μα πούνε. Και έχω τρακάρι. Και παρακαλώ πολύ το 92 τρακάρι. Και το 1. Εγώ.
διάχυμο στη διανομή, μέχρι και σε χιόνια έχω κάνει διανομή. Κύριε Φίλιππ, λέμε κάτι.